οικονομική συζήτηση με τον ομότιμό μου, τον Υπουργό Οικονομικών κύριο Παντοάν. Συζητήσαμε μια ευρεία γκάμα θεμάτων που αφορούν την Ευρωζώνη, την Ιταλία, την Ελλάδα και βεβαίως τις προτάσεις μας, τις οποίες του εκθέσαμε όσο αφορά τον οδικό χάρτη για τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια που θα μας βγάλουν από την αυτοτροφοδοτούμενη κρίση των τελευταίων 5 ετών. Συζητήσαμε για μια σειρά από θέματα που είχα τη χαρά να συζητήσω και με τον κύριο Σαπέν στο Παρίσι προχτές, με τον κύριο Όσμπορν χθες στο Λονδίνο, που θα συζητήσω με τον κύριο Μάριο Ντράγκη στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στην έδρα της, στη Φραγκφούρτη αύριο το πρωί, και μια συνάντηση που με χαροποιεί ότι ανακοινώνω σε εσάς σήμερα την 5η το πρωί στο Βερολίνο με τον ομόλογό μου τον κύριο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. Οι συζητήσεις που είχαμε μέχρι τώρα, τόσο εδώ στη Ρώμη, όσο και στο Παρίσι, βέβαια και στο Λονδίνο, ιδίως με μια σειρά από επενδυτές, στον οποίο ο ρόλος είναι πολύ σημαντικός στη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας, ήταν συζητήσεις οι οποίες επιβεβαίωσαν την κοινή πεποίθηση και την αποφασιστικότητα όλων μας να σταθεροποιηθεί επιτέλους η Ευρωζώνη. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει αν η πηγή του προβλήματος, όχι ακριβώς η πηγή, αλλά η χώρα στην οποία ξεκίνησε αυτό το domino effect, αν θέλετε, η Ελλάδα, δεν αποκτήσει επιτέλους τη σταθερότητα που της αξίζει εντός μιας Ευρώπης η οποία αναπτύσσεται. Το που θέλω να πω όσο αφορά το χρέος είναι το εξής. Θα χρησιμοποιήσουμε όποια χρηματοπιστωτικά εργαλεία και εφημισμούς χρειάζεται για να απομειώσουμε το ελληνικό χρέος, να καταστήσουμε την ελληνική οικονομία βιώσιμη και να θέσουμε τέλος στην αυτοτροφοδοτούμενη σκοτωδίνη, η οποία έχει δημιουργήσει όχι μόνο ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα, αλλά και τροφοδοτεί μια κρίση από πληθωρισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δεν μιλάμε πλέον για διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Τι έχει αλλάξει? Θέλω να σας πω κάτι. Σημασία έχει η ουσία. Πώς θα ονομάσουμε, τι εφημισμούς θα χρησιμοποιήσουμε, έτσι ώστε να κάνουμε πιο εύπεπτο αυτό το οποίο πρέπει να συμβεί για τους Ευρωπαίους εταίρους μας που έχουν δεσμεύσεις στους ψηφοφόρους τους, οι οποίες βασίζονται, αν θέλετε, σε σημειολογικά μέσα. Θα τα χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα μέσα που χρειάζονται για να πετύχουμε το στόχο μας. Ο στόχος μας είναι η απομείωση του χρέους, ο στόχος μας είναι η επιστροφή στην ανάπτυξη και ο πιο βασικός στόχος είναι όλα αυτά να γίνουν έτσι ώστε η ελληνική κοινωνική οικονομία να μεταρρυθμιστεί για να πάψουμε να δημιουργούμε τις κακοήθειες και να συντηρούμε τις κακοήθειες οι οποίες μας έφεραν στο πρόβλημα στο οποίο αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα. Δεν υπάρχει καμία στροφή ούτε κολοτούμπα, δηλώνει η κυβέρνηση, αφού η αρχική δήλωση Βαρουφάκη για το χρέος ερμηνεύτηκε από πολλούς ως αλλαγή πλεύσης στην εξαγγελία περί διαγραφής.